Στο πλαίσιο επιχειρησιακή ετοιμότητα για το νέο κορονοϊό, αλλά και προστασία τη δημόσια υγεία, εντάσσεται μία ακόμη δράση εκπαίδευση, αυτή τη φορά των στελεχών των υπηρεσιών του Αεροδρομίου Ηρακλείου και του Ειδικού Περιφερειακού Γιατρίου, αναφορικά με την εφαρμογή των οδηγιών διαχείριση ύποπτου περιστατικού κορονοϊού. Δεν είναι όλοι ύποπτοι όσοι μπαίνουν σε ένα αεροπλάνο και έρχονται. Με την έννοια αυτή, λοιπόν, εμεί κάνουμε τι προετοιμασίε. Και. Αν τυχόν έρθει, να είμαστε έτοιμοι. Αν τυχόν δεν έρθει, γιατί ανοίγει και ο καιρό και αρχίζουν οι συνθήκες να είναι δυσμενείς για τον ιό, όταν αραιώσει η ατμόσφαιρα, ατμόσφαιρα συγγνώμη, και ε, ε, φύγει η υγρασία και αρχίσει και ζεσταίνει το καιρό, αυτές είναι δυσμενείς για τον ιό οι συνθήκες. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Νοσοκομιακών Λιμόξεων του Παγνή, Αχιλέα Αγγίκα, και από τις νοσηλεύτριες της Επιτήρησης Λοιμόξεων του Παγνή. Επαφή είτε κάποιος που νοσήλευε άρρωστο του Ουχάν, είτε κάποιο που έχει πάει στο Ουχάν, είτε κάποιο που ο του είναι και έκατσε μαζί του. Στο, όλα, όλα περιστρέφονται γύρω από αυτή την επιδημία. Κοιτάξτε, είναι κινέζική επιδημία, ακόμη, δεν είναι παγκόσμια. Ο κίνδυνο για την εμφάνιση κρούσματο κορονοϊού στην Κρήτη παραμένει χαμηλό. Δήλωσε ο κ. Γκίκα, ο οποίο ενημέρωσε τα στελέχη των υπηρεσιών του αεροδρομίου για τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν στην περίπτωση ενό ύποπτου κρούσματο. Είναι με τον εντοπισμό του κρούσματο, του δίνουν αμέσω μάσκα, τον οδηγούν στο ιατρείο. Το ιατρείο κάνει την πρώτη εξέταση, αφού φορέσει τη δική του προστατευτική στολή. Και από εκεί και πέρα φωνάζει το ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ κατάλληλα αντιμένω τον παίρνει. Τον πηγαίνει στο κέντρο αναφορά ή στο εφημερεύον νοσοκομείο που υπάρχουν ήδη οι θάλαμοι καθορισμένοι και οι γιατροί οργανωμένοι και εκπαιδευμένοι. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία τη 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτη, με τη Λένα Μπορμπουδάκη να συμμετέχει πρόσφατα σε μια ακόμη σύσκεψη στο Υπουργείο Υγεία. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μπορέσουμε να ενημερωθούμε και να είμαστε έτοιμοι και να είναι και έτοιμοι οι άνθρωποι του αεροδρομίου. ώστε να μην υπάρχει ανησυχία και οποιοδήποτε προβληματισμό σε, σε διαχείριση πιθανού κρούσματο στο αεροδρόμιό μα. Ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία τα κατατάσσει υψηλή μετρία και ε, πολύ ε, χαμηλή. Εμεί είμαστε στο χαμηλή ακόμη. Σε ό,τι αφορά την εποχική γρήπη, δεν υπάρχει ανησυχία, επανέλαβε η Λένα Μπορμπουδάκη. Είμαστε σε έξαση, ακολουθεί το επόμενο διάστημα ύφεση. Είμαστε στα, περίπου στα επίπεδα που ήταν, ήμασταν και πέρυσι, την αντίστοιχη περίοδο. Δεν υπάρχει ανησυχία και είναι πολύ θετικό ότι δεν έχουμε θάνατο στο νησί μας από γρήπη το, το 2020.